Η ιατρική σχολή του Πανεπιστημίου Κρήτης ανοίγει το διάλογο γύρω από τα εμβόλια κατά του COVID-19. Το πλάνο των εμβολιασμών του πληθυσμού που καταρτίζει κάθε κράτος, όσο και γενικότερα επιστημονικά ζητήματα τα οποία προκύπτουν. Η ανοσοποίηση που επιτυγχάνεται μέσω των εμβολίων είναι η καλύτερη άμυνα που έχουμε απέναντι σε σοβαρές και δυστυχώς πολλές φορές θανατηφόρες μεταδοτικές ασθένειες. Οι καθηγητές της σχολής, κύριοι Γραβάνης, Τζανάκης, Χαμηλός και ο Διαμαντής Κοφτερίδης, ο οποίος έχει την ευθύνη υλοποίησης του εμβολιαστικού προγράμματος, συμμετείχαν στη διαδικτυακή επιστημονική ημερίδα, η οποία εξελίχθηκε σήμερα το πρωί. Κανείς δεν είπε ότι ο εμβολιασμός θα λύσει άμεσα το πρόβλημα, τουλάχιστον μέσα στο 2021, ενδεχομένως στο φθινόπωρο και προς το τέλος του 2021, ο εμβολιασμός να παίζει τον καθοριστικό ρόλο. Έως τότε όμως, και αν δεν θέλουμε να έχουμε lockdown, θα πρέπει να εστιάσουμε στα μέτρα ατομικής προστασίας ή ατομικής ευθύνης, όπως συνηθίζω να τα λέω εγώ. Η περιορισμένη διαθεσιμότητα του εμβολίου, τουλάχιστον σε αυτή την πρώτη φάση της προσπάθειας να χτιστεί ένα τείχος προστασίας, είναι το μεγαλύτερο ζητούμενο, όπως εξήγησαν οι ομιλητές. Τα πρώτα εμβόλια, οι πρώτες δόσεις, θα εστιαστούν σε αυτούς τους πληθυσμούς. Μέχρι το Πάσχα, λοιπόν, οι υγειονομικοί, οι μεγάλης ηλικίας συμπολίτες μας, οι συμπολίτες μας που έχουν σοβαρά προβλήματα υγείας, τα οποία επιβαρύνουν τη λίμωξη και οδηγούν πολλούς από αυτούς στο νοσοκομείο, θα έχουν εμβολιαστεί. Εμείς θα εμβολιάσουμε σαν κέντρο εμβολιαστικό μόνο το υγειονομικό προσωπικό και στη συνέχεια οι εμβολιασμοί θα επεκταθούν σε άλλα εμβολιαστικά κέντρα για την κοινότητα. Η ανοσία θα επιτευχθεί σε μεγάλο βάθος χρόνου, γι' αυτό και παραμένει εξαιρετικά σημαντική η αντίστοιχη πρόοδος των ερευνών για τα φάρμακα που χρησιμοποιούνται στους ασθενείς οι οποίοι προσβάλλονται από COVID-19, όσο και η ανάγκη να βοηθηθούν οι λιγότερο ανεπτυγμένες χώρες, καθώς σε διαφορετική περίπτωση η νόσος θα εξακολουθήσει να αναζωπυρώνεται. Ο κόσμος και οι διεθνείς οργανισμοί να μεριμνήσουν ώστε να εμβολιαστεί όπως ακριβώς ο πρώτος κόσμος και ο τρίτος κόσμος σε εύλογο χρονικό διάστημα. Η μεγάλη παγωνία είναι να μπορέσει το εμβόλιο να βρει δίωδο σε όλο τον κόσμο, σε όλες τις χώρες, όχι μόνο στις ελευόμενες προηγμένες χώρες. Εκεί νομίζω είναι το παιχνίδι του μέλλοντος, ειδικά εάν θεωρήσουμε ότι η ανοσοποίηση δεν θα είναι εφόρου ζωή, θα χρειάζεται ίσως κάθε 1-2 χρόνια να γίνει ένας επαναληπτικός εμβολιασμός. Ο καθηγητής πνευμονολογίας Νίκος Τζανάκης εξήγησε την πορεία διάδοσης του ιού στην κοινότητα σε ολόκληρη την Ελλάδα και ανέφερε το παράδειγμα της Κρήτης ως μία από τις πιθανώς ασφαλέστερες περιοχές στην Ευρώπη. Εάν δεν παίρναμε μέτρα οριζόντια απομόνωσης, η γραμμή αντί να πηγαίνει να οριζοντιωθεί και οι θάνατοι μας να φτάσουν περίπου τις 5.500 τέλος Ιανουαρίου, που τόσο υπολογίζονται ότι θα φτάσουν, ελπίζω να είναι κάτω από 5.000 ή γύρω στις 5.000, θα φτάνανε κοντά στις 14.000 εάν δεν παίρναμε τα μέτρα. Η Κρήτη μας έχει δείξει μια εξαιρετική συμπεριφορά. Το μόνο να πω ότι είναι η ασφαλέστερη περιοχή της Ευρώπης. Και αυτό πρέπει να το εκμεταλλευτούμε και σαν κοινωνία, αλλά και σαν οικονομία,